Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η εταιρεία Τζάμπο προχώρησε σε 6 απολύσεις εργαζομένων στο υποκατάστημά της στο Ηράκλειο Κρήτης. Μ' ακούτε, κύριε Υπουργέ? Κύριε Υπουργέ, με ακούτε? Κύριε Γεωργιάδη, αφήστε το να μας ακούσει. Προχώρησε λοιπόν σε 6 απολύσεις εργαζομένων στο υποκατάστημά της στο Ηράκλειο Κρήτης κατά το διάστημα 7/6 έως 15/6. Τους απέλυσαν διότι δεν έσκυβαν το κεφάλι, απλά. Ήταν ενοχλητικές φωνές για την εργοδοσία. Μάλιστα, η επιχείρηση δεν δίστασε να απολύσει εργαζόμενη μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας με 2 παιδιά και μάλιστα μετά από 10 χρόνια προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο κατάστημα. Χθες πραγματοποιήθηκε τριμερή συνεπιθεώρηση εργασίας. Η εργοδοσία υπερασπίστηκε, θα έλεγα, με προκλητικό τρόπο αυτές τις εκδικητικές και καταχρηστικές απολύσεις των 6 εργαζομένων. Ποιο ήταν το επιχείρημα? Ότι κάθε χρόνο η επιχείρηση ανακυκλώνει κατά 40% τους εργαζόμενους. Δηλαδή, το αν θα πεταχτούν στο δρόμο αυτοί οι εργαζόμενοι δεν τους ενδιαφέρει, αρκεί να γίνεται μία ανακύκλωση. Αυτή λοιπόν η πρακτική, δηλαδή απολύσεων, λήξη συμβάσεων και πάει λέγοντας, την βαφτίζουν, όπως και εσείς και η κυβέρνηση, ως κανονικότητα. Αυτοί είναι οι λεγόμενες βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαφημίζεται. Ελευθερία στις απολύσεις, ευελιξία στην αγορά εργασίας, για να υπηρετηθούν ποιες οι επιχειρηματικές ανάγκες. Δηλαδή τα κέρδη των επιχειρήσεων. Και θα έλεγα ότι ήταν τόσο προκλητική η εργοδοσία στην τριμερή που δεν δίστασε να πει ότι υπάρχουν ακόμα απεργοί που δουλεύουν στα Τζάμπο. Δηλαδή θέλει να μας πει ότι δεν τους απέλυσε όλους. Και αυτό είναι μια ένδειξη, έτσι, σεβασμού στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ποιο δηλαδή? Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα απολύσει και τον τελευταίο απεργό. Αυτή είναι η λογική. Οι εργαζόμενοι που δεν συμβιβάστηκαν με αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στο στόχαστρο της εταιρείας. Προσπάθησε να τους ξεφορτωθεί αυτούς τους εργαζόμενους, επειδή οργανωμένα, μέσα από το σωματείο, πάλεψαν για καλύτερους όρους δουλειάς και διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους. Και είναι και μια απάντηση σε αυτά που μας λέγατε όλες αυτές τις μέρες με το νομοσχέδιο Έκτρωμα, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην επιχείρηση και καλεί τη θέληση της επιχείρησης να επιλύονται τα όποια προβλήματα μεταξύ τους. Αυταπάτες. Ταυτόχρονα, οι απολύσεις αυτές έρχονται να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικά σχέδια της εργοδοσίας και προστίθεται σε δεκάδες άλλες πανελλαδικά πάνω σε μια λογική της συγκεκριμένης επιχείρησης να ξεμπερδεύουμε με τους παλιούς εργαζόμενους που έχουν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Καθόλου λοιπόν τυχαία οι απολύσεις αυτές που έγιναν μάλιστα και λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου Εκτρώματος που καταργεί το οκτάωρο και ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να ανακληθούν άμεσα οι απολύσεις των εργαζομένων, να σταματήσει επιτέλους αυτή η τρομοκρατία, οι απειλές, η παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης από την εργοδοσία προς τους εργαζόμενους? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συντυχάκη, σχετικά με το θέμα της ερώτησης σας, το οποίο αφορά, όπως γράφετε, τις απολύσεις 6 εργαζομένων στην εταιρεία Τζάμπο στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα απαντήσω σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έστειλε για αυτή την υπόθεση η επιθεώρηση εργασίας, η οποία πραγματοποίησε χθες τριμερή συνάντηση για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της τριμερούς συνάντησης, το ΣΕΠΕ διενήρησε και έλεγχο στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη για να δει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία καταχώρησε στο ηλεκτρονικό σύστημα τις μεταβολές αυτές στο προσωπικό της. Ρωτάτε τι μέτρα θα λάβει το Υπουργείο για να ανακληθούν οι απολύσεις και να σταματήσει η παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης από την εργοδοσία προς τους εργαζόμενους. Κύριε Συντυχάκη, στη χώρα μας η συνδικαλιστική ελευθερία και δράση και κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις εργασίας, τις οποίες υπερισχύουν κάθε αντίθετη διάταξη του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος και ρυθμίζεται νομοθετικά με το νόμο 1264 του 82, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου αυτό, απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σε οποιοδήποτε τρίτο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη που κατατείνει στην παραχώρηση της άξης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα να ασκούν επιρροή στους εργαζόμενους για την ίδρυση ή μη συνδικαλιστικής οργάνωσης, να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσω την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση, να απαιτούν από τους εργαζόμενους δήλωση συμμετοχής ή μη συμμετοχής
ή αποχώρηση από συνδικαλιστική οργάνωση, να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζόμενους ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση. Εξάλλου, βάσει του ίδιου νόμου, είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση. Κρίνεται δηλαδή δικαστικά εάν μεταξύ της συνδικαλιστικής δράσης και της καταγγελίας υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος. Αυτά ορίζει, μεταξύ άλλων, η νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων από τις συμπεριφορές του εργοδότη που έχουν ως στόχο την παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής τους δράσης. Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα της ερώτησής σας, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Ηρακλείου Κρήτης, η τοπική υπηρεσία μετά από σχετικό αίτημα της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου όρισε τριμερή σύσκεψη για χθες. Όπως προανέφερα, μετά την υποβολή του αιτήματος από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το ΣΕΠΕ Ηρακλείου διερεύνησε το σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, από όπου για την ακρίβεια προκύπτει η υποβολή 4 εντύπων Ε6 που αφορούν σε καταγγελία σύμβαση εργαζομένου και 2 εντύπων Ε5 που αφορούν σε αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου από το διάστημα 7 έως 15 2021 στο υπόκατάστημα Ηρακλείου της συγκεκριμένης εταιρείας. Συνεπώς, για να συζητούμε με βάση τα πραγματικά περιστατικά, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ έχουμε 4 απολύσεις και όχι 6 όπως ισχυρίζεστε. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι στην ερώτησή σας κάνετε για αναφορά για απειλές εκ μέρους της εργοδοσίας και για παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων. Κύριε Συντηχάκη, και εδώ η απάντηση του ΣΕΠΕ είναι διαφορετική από την εικόνα που εσείς περιγράφετε στην ερώτησή σας. Καθώς με βάση τη χθεσινή έγγραφη ενημέρωση που είχαμε από το ΣΕΠΕ, στο τμήμα, και αναφέρω επιλέξη, στο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Ηρακλείου Κρήτης δεν έχουν υποβληθεί για το έτος 2021 άλλες καταγγελίες ή αιτήματα για διενέργεια εργατικής διαφοράς για τα τζάμπο της περιοχής του Ηρακλείου. Για τα αποτελέσματα, πέρασε και ο χρόνος μου, για το αποτέλεσμα της χθεσινής τριμερού συνάντησης που αφορούσε τις απολύσεις των 4 εργαζομένων, θα απαντήσω αναλυτικά στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Τι να πω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά που λένε. Το αν είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα της συνδικαλιστικής δράσης, τώρα να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι που λένε. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι προφανώς έχει ξεσαλώσει η εργοδοσία με απολύσεις. Και ποιος τους δίνει τον αέρα αυτό στα πανιά της εργοδοσίας για να ξεσαλώνει και μάλιστα τόσο προκλητικά? Δεν είναι οι δικές σας πολιτικές. Δεν είναι ότι όλα υποτάσσονται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δηλαδή, μια ανάπτυξη η οποία ισοπεδώνει κάθε έννοια εργατικού δικαίου, ακυρώνει, καταργεί κάθε εργατικό δικαίωμα και κατάκτηση. Εσείς τώρα, ξέρετε τι κάνατε, επί της ουσίας βάλατε το ΣΕΤΕ μπροστά, αξιοποιείτε την επιχειρηματολογία του ΣΕΤΕ για να υπερασπιστείτε την εταιρεία. Αυτό κάνατε. Δεν είναι 6, είναι 4 οι απολύσεις. Απαντήστε για τις 4. Δεν απαντάτε για τις 4 απολύσεις, αλλά είναι 6 οι απολύσεις. Και γίνονται αυτό το διάστημα, κύριε Υπουργέ, που η εταιρεία μάλιστα σημειώνει αύξηση 17% στις πωλήσεις της στο πρώτο πεντάμινο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 20. Είναι γνωστό πως αποτελεί όμιλο ναυαρχίδα, θα έλεγα, στον κλάδο του εμπορίου. Διαθέτει 80 καταστήματα. Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία. Και σε αυτά τα καταστήματα λοιπόν του συγκεκριμένου ομίλου επικρατούν συνθήκες διαρκούς εντατικοποίησης της δουλειάς. Μιλάμε για ωράριο λάστιχο με τετράωρα. Δηλαδή τώρα τι να αποδείξουμε, ότι δεν υπάρχουν τετράωρα? Ότι δεν δουλεύουν εξάωρα, ότι είναι συμβάσεις του ενός μήνα με μισθούς των 400 ευρώ, με τρομοκρατία, με απειλές απέναντι στους εργαζόμενους? Δηλαδή αυτό πώς μπορείτε να το δικαιολογήσετε? Και όταν μάλιστα όλα αυτά καλύπτονται νομικά. Κέρδη λοιπόν και νέα καταστήματα του τζάμπο. Όλα αυτά βγαίνουν στις πλάτες των εργαζομένων. Αυτή η λεγόμενη ευελιξία, δηλαδή να αλλάζει και να χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους όποτε και όπου τους χρειάζεται, είναι πλέον το μόνιμο χαρακτηριστικό όχι της συγκεκριμένης επιχείρησης, όλων των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα, γίνονται αλλαγές στο πρόγραμμα της εταιρείας, των καταστημάτων. Μαθαίνετε αυτό το πρόγραμμα από βραδείς
Και το επόμενο πρωί, προσέξτε κύριε Υπουργέ, το επόμενο πρωί καλούνται να πιάσουν δουλειά νωρίτερα, σμπαραλιάζοντας την ουσία με τον τρόπο αυτό τον οικογενειακό προγραμματισμό. Και μιλάμε τώρα για εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι σου είναι γονείς, οι περισσότεροι είναι γονείς εργαζόμενοι. Προκλητικά λοιπόν στην Τριμερή ο εκπρόσωπος εταιρείας επανέλαβε πως το μόνο που ενδιαφέρει την επιχείρηση είναι η απόδοση του προσωπικού και όχι η οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν σας τα πάνε όλα. Ή επιλέξατε εσείς να χρησιμοποιήσετε από το ΣΕΤΕ συγκεκριμένα πράγματα. Ακόμα όμως και αυτό το κριτήριο της απόδοσης που η ίδια θέτει διαψεύδει την εργοδοσία όσον αφορά τις πρόσφατες απολύσεις, αφού οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν στο στόχαστρο είχαν καλές αξιολογήσεις της απόδοσής τους. Για να πω δηλαδή στους όρους τους δικούς σας, στην ορολογία τη δική σας. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι σκλαβιά, τότε δώστε μου εσείς ένα ορισμό της σκλαβιάς. Τι είναι σκλαβιά? Είναι μια σύγχρονη μορφή σκλαβιάς αυτό το πράγμα. Η εταιρεία η οποία πολλές φορές έχει δείξει ότι μπρος το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε μωρομάνες εργαζόμενες, ούτε προσωπικά προβλήματα, δεν δίστασε, και αυτό σε απάντηση ότι ο ΣΕΤΕ σας είπε ότι η εταιρεία δεν κάνει απειλές προς τους εργαζόμενους. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Στις 16 του μήνα λοιπόν που ήταν η απεργία για το νομοσχέδιο έκτρωμα, κάλεσε την αστυνομία η επιχείρηση. Τι την κάλεσε? Προφανώς την κάλεσε για να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους του καταστήματος και τους εκατοντάδες άλλους εργαζόμενους που μπροστά στο κατάστημα βροντοφώναζαν «πάρτε πίσω τις απολύσεις». Αυτό δεν είναι τρομοκρατία, δεν είναι απειλή της επιχείρησης απέναντι στους εργαζόμενους σε μια νόμιμη απεργία? Λοιπόν, και βάζετε όλη πλάτη σε αυτή την ιστορία. Δεν είστε μόνο εσείς, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το κίνημα αλλαγής. Όλα αυτά τα κόμματα που αποδέχεστε αυτές τις βέλτιστες εργασιακές συνθήκες, συνθήκες γαλέρας και εργοδοτικής τρομοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν θα το βάλουν κάτω. Και ήρθε πραγματικά η ώρα οι εργαζόμενοι και να πιστέψουν και να δείξουν την πραγματική τους δύναμη. Γιατί χωρίς αυτούς κανένα κατάστημα και καμιά αποθήκη δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και κανένα ράφι να γεμίσει. Παρεμβείτε να πάρουν πίσω τις απολύσεις, να ξαναπάνε οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους και να πάρθουν και άλλα μέτρα. Συμβάσεις, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης να είναι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Να γίνουν προσλήψεις προσωπικού επιπλέον. Και όχι να έχουν την ευθύνη για 2 και 3 τμήματα στη βάρδια ο κάθε εργαζόμενος. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν σε επιχειρήσεις. Μην μου πείτε ότι δεν τα βλέπετε. Ευχαριστώ. Κύριε Συντριχάκη, δόξα τω Θεώ ζούμε σε μια ευνομούμενη χώρα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Αυτό ακολουθούμε και δεν είναι στις προθέσεις μας να παραβιάσουμε τον νόμο. Και ελπίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μου το ζητάτε αυτό εδώ το πράγμα. Γιατί ουσιαστικά αυτό υπενυχθήκατε στην ερώτησή σας. Αφήνω δε ασχολίαστε άλλα πράγματα ότι αποτελεί τρομοκρατία η παρουσία της αστυνομίας κ.ο.κ. Αυτό είναι η δική σας ερμηνεία και νομίζω σε καμία ευνομούμενη κοινωνία η παρουσία της αστυνομίας, δηλαδή ενός οργάνου του κράτους, δεν αποτελεί τρομοκρατία. Τώρα, για την νομοθεσία, αυτό που προβλέπει ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις οποίες μπορεί να γίνει μια καταγγελία σύμβασης εργασίας. Από την ενημέρωση που έχουμε αντιδιεύθυνση εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του μισθωτού. Επίσης, σύμφωνα πάντα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη ως καταχρηστική όταν μεταξύ άλλων λόγων υπαγορεύεται από ταπεινά ελαττήρια που δεν εξυπηρετούν το σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται σε εμπάθεια, μίσος, έχθρα ή λόγους εκδικήσεως, στην οποία προηγηθεί στις νόμιμες αλλά μη αρεστές στον εργοδότη συμπεριφορές του εργαζομένου ή όταν γίνεται για οικονομικοτεχνικούς λόγους. Επίσης, συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν δεν υπάρχει για αυτήν κάποια αιτία και γίνεται η απόλυση καθ' υπέρβαση των ορίων που θέτει ο νόμος. Το αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει τέτοιου είδους υπέρβαση της νομοθεσίας το κρίνει το δικαστήριο βάσει των πραγματικών περιστατικών και συνθήκων κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και σίγουρα δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας το οποίο θα κρίνει αυτούς εδώ τους όρους. Το επισημαίνω αυτό
Επειδή σύμφωνα με το ΣΕΠΕ φαίνεται ότι ήδη η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα, όπως μας ενημέρωσε η επιθεώρηση εργασίας, το αποτέλεσμα της τριμερούς σύσκεψης που αφαιρούσε στις απολύσεις που έγιναν στο τζάμπο του Ηρακλείου Κρήτης ήταν αρνητικό. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι οι απολύσεις είναι άχυρες ως καταχρηστικός γενόμενος λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης. Από την πλευρά της, η επιχείρηση αναφέρει ότι οι απολύσεις είναι νόμιμες και δεν έχουν να κάνουν με τη συνδικαλιστική δράση, αλλά έχουν να κάνουν με την υπηρεσιακή τους απόδοση. Σύμφωνα πάντα με το ΣΕΠΕ, τα δύο μέρη εμένουν στις απόψεις τους, οι δε εργαζόμενοι και το σωματείο τους θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Αυτή θα αποφανθεί τελεσίδικα για τη δυνατότητα απόλυση των συγκεκριμένων τεσσάρων εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.